πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι λες τώρα, ρε Μαρία. Δεν βλέπεις τι αμαξία έχει, τι θα πάθει. Σοβαρά, και εγώ τι θα πω στην τροχιά που οδηγώ και το δικό σου αυτοκίνητο. Ωχ, αυτός μας έλειπε τώρα. Πρέπει να δω πρώτα τη δικογραφία. Έλα, πείτε εσύ, γιατί δεν προλαβαίνω. Κύριε Ζανίδη, δικό σας είναι το αυτοκίνητο. Ναι, Μαρία μου, αλλά δεν είπαμε να μην μιλάμε στο πληθυντικό. Ναι, αλλά σας το χτυπήσαμε λίγο το αμάξι. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε με την ασφάλεια. Ξέρετε, δική μου ασφάλεια έχει λήξει. Δεν πειράζει, Μαρία. Θα την πληρώσω εγώ τη ζημιά. Δεν χρειάζεται. Ορφέα, δεν θα μας γνωρίσεις. Ναι, βεβαίως. Από εδώ ο συνεργάτης και φίλος μου Μάριος Απέργης, η Μαρία, και η χειρουργός της Life, Άννα Χατζηστάβου. Τώρα που γνωριστήκαμε, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Εξαρτάται. Γιατί με την κυρία Χατζηστάβου δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος. Αλλάζει η διάθεσή της από τη μια στιγμή στην άλλη. Και λέει και ψηματάκια. Ναι, νομίζω όμως ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ε. Δεν χρειάζεται να μαλώνετε για μια τόσο ασήμαντη ζημιά. Να πιούμε κάτι, ένα καφέ. Κάποια δεν μας θέλει στην παρέα. Γεια σας. Γεια σας, χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας. Στραβώσει λίγο μαζί σου. Και είχα μια σκασίλα. Λοιπόν, για καφέ δεν ήρθαμε. Πάμε να τον πιούμε. Γιατρέ, σας θέλω στο χειρουργείο. Γίνεται μια επέμβαση και ο κύριος Αλεξίου λείπει στο Παρίσι. Τι επέμβαση? Κάτι έκτακτο. Καλά, πάρτε και πέστε τους ότι ανεβαίνω. Είναι ανέβρισμα στην αορτή. Καλά, γιατί δεν φωνάζετε κάποιον άλλον? Μου είπαν ότι μόνο εσείς είσαι διαθέσιμη. Γεια σας. Εγώ είμαι γιατρός Άννα Χατζηστάβου. Χαίρομαι. Μπορούμε να αρχίσουμε. Έχετε ξανατύχει σε τέτοιο περιστατικό? Όχι. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι η ταχύτητα. Γρήγορη τομή και άμεση αφαίρεση. Μυστέρι. Λαβίδα. Σφιχτήρα. Μετακινήστε την αορτή. Προσεκτικά όμως. Είναι εύθραυστη λόγω ηλικίας της ασθενούς. Κάντε αναρρόφηση. Και τώρα ταχύτητα. Προσοχή και σταθερό χέρι. Κύριε καθηγητά, τι πάθατε? Μία ζαλάδα. Έχω πολύ άγχος τελευταία. Να σας δώσουμε κάτι? Όχι, 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 όχι. Θα ήταν χειρότερα. Πίεση πέφτει στα 60. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Συνεχίστε εσείς. Μα εγώ δεν... Γρήγορα, τι κάνουμε? Δεν έχουμε άλλη λύση. Δεν έχουμε χρόνο. Ένεση αδρεναλίνης και τεπερίνης. 40. Στα 60. Συνεχίστε και θα σας καθοδηγώ εγώ. Ψαλίδι. Λαβίδα. Η πίεση σε άνοδο. Στα 90. Αλλά δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι, μπράβο. Μέχρι το ανέβρισμα. Το βλέπετε? Το βλέπω. Το αφαιρώ. Δοχείο. Πιο γρήγορα. Τέλεια. Και τώρα τα δύσκολα. Πρέπει να την κλείσετε και να την ράψετε. Ράμα 8. Προσεκτικά με τα ράματα. Η αορτή είναι πολύ μαλακή. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? Λιγότερο από ένα λεπτό. Το τείχομαι αντέχει? Ναι, προσέχω.
Συνεχίστε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τελείωσα. Κόψτε τα ράματα. Ελέγξτε τα. Δεν χρειάζεται. Ήσασταν τέλεια. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Άννα. Είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ναι. Ευχαριστώ. Ευτυχώς ήταν η συνάδελφος στο χειρουργείο. Όλα αυτή τα έκανε. Είναι πολύ καλή. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Εκ μέρους όλων μας. Με τη βοήθεια του καθηγητή, οποιοσδήποτε θα τα κατάφερνε, πίστεψέ με. Γεια σας. Όλοι σήμερα για σένα μιλάμε. Οπότε θεώρησε καθήκον μου να έρθω να σε συγχαρώ. Από καθήκον ήρθες μόνο? Όχι. Επειδή το ήθελα κιόλας. Χαίρομαι που πηγαίνεις τόσο καλά. Και λυπάμαι που φέρθηκα άσχημα. Κι εγώ λυπάμαι για όσα έχουν υποθεί. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη σχέση? Θα το ήθελα πολύ, αλλά νομίζω εξαιτίας του χαρακτήρα σου δεν γίνεται. Πες καλύτερα επειδή είσαι με άλλον. Το ξέρω. Δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί αν ήξερες θα καταλάβαινες πώς νιώθω, τι αισθάνομαι.